Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του κύματος καύσωνα που θα μας ταλαιπωρήσει για κάποια 24 ώρα. Γεια σας κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάντα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να δούμε τη γενική εικόνα και σε δεύτερη φάση να επικεντρωθούμε έτσι στις δύσκολες μέρες με την ακραία ζέστη. Ναι. Να πω βέβαια ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και αισιόδοξοι. Κάθε μέρα τα μετεωρολογικά, τα προγνωστικά μας είναι, θα λέγαμε, και κάπως καλύτερα. Περισσότερο βέβαια για το νησί μας και για τις περιοχές του Αιγαίου. Αλλά μας έχουν, θα λέγαμε, αποβάλει τη μεγάλη ανησυχία που είχαμε εν αρχή, βλέποντας την πρώτη ένδειξη για τις πιο ακραίες συνθήκες. Έχουν εξομαλυνθεί λίγο τα πράγματα. Σίγουρα θα νιώσουμε ζέστη, σίγουρα θα μπούμε σε συνθήκες καύσωνα, αλλά έχουμε το χρόνο, θα έχουμε την ψυχραιμία και θα δούμε βέβαια ότι εδώ θα έχουμε διαφορετική διακύμανση αυτών των συνθήκων, δηλαδή των υψηλών θερμοκρασιών, από την Κυριακή και μετά, αλλά θα μπούμε σε ένα άλλο μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Είμαστε ιδιαίτερα ευνοημένοι εξαιτίας του ότι έχουμε ανεμολογικά πεδία, τα οποία ευνοούν τις βόρειες περιοχές να κάνουν μια ανακοπή της θερμοκρασίας. Το είδαμε και σήμερα, όπου είδαμε τις θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές να είναι στους 32 μέχρι και 34 για τα βόρεια, ενώ υπήρξαν και περιοχές και αστικού χαρακτήρα, όπως το Ρέθυμνο, όπου η θερμοκρασία, και στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στο λιμάνι βέβαια, όπου η θερμοκρασία ήταν στους 30 και λίγο κάτω από τους 30, κάτι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Βέβαια είχαν και τον άνεμο που βοήθησε σε αυτή την ανακοπή. Ο Νότος βέβαια, να πούμε ότι πράγματι σημειώνει τις υψηλότερες ακόμα και τώρα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, τις υψηλότερες τιμές. Εκεί καταγράφηκαν τιμές γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο, Πέμπτη, πλησιάζει πιο, θα λέγαμε, δυναμικά το αίτιο αυτό που θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες. Μέχρι σήμερα ήταν, θα λέγαμε, σε ήπια μεταφορά. Από αύριο όμως εντείνεται. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να δούμε τις θερμοκρασίες αύριο αρκετά υψηλότερα. Μάλιστα σε περιοχές όπου το ανεμολογικό εξασθενεί ακόμα περισσότερο, όπως είναι εδώ δυτικές περιοχές, γενικότερα η αύξηση της θερμοκρασίας γίνεται πιο εύκολα και θα δούμε τις θερμοκρασίες αύριο στους 34 και ενδεχομένως κατά τόπους στους 36 για τα βόρεια, ενώ στις νότιες περιοχές, όπου και πάλι θα έχουμε λίγο βοριαδάκι, αλλά ως καταβάτης δυστυχώς προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, θα τη δούμε σε περιοχές ιδιαίτερα νότια του Ηρακλείου να ξεπερνάει ακόμη και τους 38 βαθμούς. Αυτές οι θερμοκρασίες, κύριε Λέκα, θα συνδυαστούν και με αυξημένη υγρασία. Σε κάποιες περιοχές, ναι. Όχι στα νότια. Στα νότια, όσο επικρατεί ο βοριάς, προφανώς είναι, οι συνθήκες είναι πολύ ξηρού χαρακτήρα. Άρα εκεί, ακόμα και το 38, δεν γίνεται ιδιαίτερα αισθητό. Ενώ σε βόρειες περιοχές, όπου εκεί δηλαδή μεταφέρεται ο αέρας από την θάλασσα προς τη στεριά, προφανώς οι υγρομετρικές είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, δυσμενείς. Αυτό συνέβη σήμερα και στο Ηράκλειο και ίσως πολλοί να παραπονεθήκαν στο Ηράκλειο ότι είχε πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία, για να σας δώσω, καταλάβετε, στο κέντρο του Ηρακλείου και προς το λιμάνι ήταν στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά η υγρασία ήταν στο 70%. Έτσι, γι' αυτό και η αίσθηση σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία ήταν ότι ήταν πολύ ψηλότερη σε σχέση με την πραγματική θερμοκρασία. Ο παράγοντας της υγρασίας, να ξέρετε κυρία Σαλαπάτα, επειδή μιλάμε για ένα άλλο δείκτη, το δείκτη δυσφορίας, εκεί μπαίνει ο παράγοντας της υγρασίας, είναι συνήθως χειρότερος από ό,τι είναι η θερμοκρασία και ας αγγίξει και τους 42 και τους 43, δεν έχει τόσο έντονο αποτύπωμα όσο μια περιοχή η οποία έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας. Και δυστυχώς αύριο, αν το Ηράκλειο φτάσει στους 32, 34, 35 βαθμούς, και με αυτόν τον παράγοντα της υγρασίας καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ πιο δυσμενείς οι συνθήκες από ό,τι θα είναι στη Μεσαρά που θα ξεπεράσει τους 38. Αυτό για τη Μεσαρά ειδικά συγκεκριμένα, κύριε Λέκα, έχουμε ακούσει για θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο τώρα το... Είναι μια υπερβολή, λέτε. Είναι πάρα πολύ, αλλά αν το πάρουμε με αντικειμενικές συνθήκες μέτρησης της θερμοκρασίας, δεν ισχύει. Δηλαδή θα μετριέται η θερμοκρασία σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ενδείκνυται για να μετρείται η θερμοκρασία. Δηλαδή το υπόστρωμα του σταθμού παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ο αερισμός του σταθμού, ο τύπος του σταθμού, και έτσι, εντάξει, δίνουμε κάποια νοήματα τα οποία πολλές φορές απλά τρομοκρατούν, αλλά δεν ισχύουν. Να το πούμε αυτό.
μετράμε. Καλό είναι να βάζουμε τα δεδομένα στη σωστή τους διάσταση. Τις νυχτερινές ώρες θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, κύριε Λέκα? Δυστυχώς από αύριο το βράδυ δεν θα είναι. Και γι' αυτό λέμε ότι μπαίνουμε και στη συνθήκη του καύσωνα, γιατί μία από τις συνθήκες είναι ότι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, δηλαδή οι νυχτερινές θερμοκρασίες, από αύριο το βράδυ δυστυχώς θα είναι και αυτές σε υψηλά επίπεδα. Θα δούμε δηλαδή τις θερμοκρασίες να διατηρούνται και τη νύχτα στους 25, αλλού στους 27, αλλού στους 28, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ μπορεί να είναι και στους 28 με 30. Ένα υψηλό, θα λέγαμε, δυναμικό θερμότητας παραμένει τη νύχτα, άρα δεν έχουμε δυνατότητα εκτόνωσης, μιας θερμικής εκτόνωσης που θα υποστούμε την ημέρα, με αποτέλεσμα ξεκινώντας με τους 28 και 30 βαθμούς την επόμενη μέρα, καταλαβαίνετε ότι πολύ γρήγορα η θερμοκρασία φτάνει στους 36, δηλαδή μέχρι τις 10 η ώρα οι σταθμοί σχεδόν έχουν πιάσει τις μέγιστες τιμές, αλλού τους 36, 38, το 40, πολύ γρήγορα. Άρα αυτό θα διατηρηθεί στην πορεία της μέρας και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ζέστη γίνεται αφόρητη και γι' αυτό το λόγο η Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως είναι δύο μέρες οι οποίες θα είναι μέρες που θα έχουμε την κορύφωση του φαινομένου. Δεν έχουμε σχέση με το υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, το ξεκαθαρίζω αυτό, εκεί θα ακούσουμε τελείως διαφορετικά τα νούμερα. Εκεί είναι πιο, θα λέγαμε, έντονη η συνθήκη. Εδώ σε εμάς όμως το νησί, ο τόπος γενικότερα έχει δυναμικές και με τους ανέμους, τις άβρες, τη θάλασσα. Όλα αυτά δίνουν μια δυναμική εκτόνωσης, η οποία μας διατηρεί έτσι και θα λέγαμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Άρα, από στον υπόλοιπο. Ο καύσωνας, ο πυρήνας του καύσωνα τοποθετείται χρονικά Παρασκευή και Σάββατο. Από εκεί και πέρα την Κυριακή? Κοιτάξτε, από την Κυριακή τώρα έχουμε μια ευνοϊκή μεν κατάσταση όσον αφορά το θερμοκρασιακό καθεστώς, γιατί μπαίνει ένα βόρειο ρεύμα σταδιακά από το Σάββατο το βράδυ, θα το δούμε την Κυριακή, θα λέγαμε όχι στη μεγάλη του ένταση. Τη Δευτέρα όμως και την Τρίτη θα έχει πολύ μεγάλη ένταση. Το βόρειο αυτό ρεύμα προβλέπεται τη Δευτέρα και την Τρίτη να φτάνει στα βόρεια τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ στα πελάγη, που σημαίνει ότι οι θάλασσες αποκτούν και σημαντικό κυματισμό. Κυματισμό θα έχει και η Κυριακή, αλλά περισσότερο θα το δούμε να γίνεται πιο έντονο στις Δευτέρας και τις Τρίτης, που σημαίνει ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε σκέψη και προσοχή. Ο νότος εξίσου θα έχει πάρα πολύ ισχυρούς βοριάδες, με την έντασή τους να ξεπερνάει τα 6 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Το καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα άλλο μεγάλο κίνδυνο, την επέκταση, τη δυναμική επέκταση μιας πυρκαγιάς. Η ζέστη βέβαια παραμένει, αλλά σε πιο ήπια επίπεδα, δηλαδή βλέπουμε στα βόρεια και πάλι τους 32, 34, 35 βαθμούς. Στο νότο θα διατηρήσει και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 36 με 37, αλλά γενικότερα θα είναι τα πράγματα καλύτερα τη νύχτα. Δηλαδή η νύχτα θα μας δίνει μια ανάσα, γιατί οι θερμοκρασίες ίσως πέσουν προς τους 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο χαμηλότερα. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Προσοχή όμως αυτό το μεγάλο κίνδυνο μιας πυρκαγιάς. Και βέβαια μετά την Τρίτη δείχνουν τα στοιχεία ότι επανέρχεται ξανά η θερμή αέρια μάζα, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος. Θέλω να είμαι αισιόδοξος από το γεγονός ότι βλέποντας διαρκώς αλλαγές, παρακολουθώντας τα μοντέλα, βλέπουμε διαρκώς αλλαγές. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα να το βιώσουμε μεν εκ νέου, αλλά να είναι γενικά σε μια φάση που μπορεί να αποδυναμωθεί. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε ξαναζήσει καύσωνες. Θέλει προσοχή, θέλει υπομονή από όλους. Θα περάσει και αυτό. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω ξανά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.